Δεν έχουν περάσει παρά ελάχιστες ώρες από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και στους κόλπους της Χρυσής Αυγής, όπως αποκαλύπτεται από τα ντοκουμέντα που έρχονται στο φως. Επικρατεί τεράστια αγωνία για τυχόν ευρήματα σε σπίτια μελών και στελεχών. Ο βουλευτής Γιάννης Λαγός δίνει οδηγίες από το τηλέφωνο. Έλα, περνάνε το Μάκη αυτόφορο, επειδή θα πάνε και στο σπίτι του. Κοίτα αν έχει κάτι, κοιτάτε να το καθαρίσετε, εντάξει. Το Μάκη τον έχουν πιάσει για αυτόφορο, θέλω να πας στο σπίτι του Μάκη, να χτυπήσεις το κουδούνι και να ρωτήσεις τον πατέρα του αν υπάρχει κανένα μαχαίρι, καμιά μα... να τα πάρεις να φύγεις. Χαρακτηριστικές είναι οι απειλές που δέχεται μέλος του πυρήνα της Νίκαιας, ώστε να μην σπάσει κατά την ανάκριση. Προκειμένου να μην καταστραφεί ο πυρήνας της Νίκαιας, θα πεις αυτά που σου λέω. Γιατί αν δεν πεις αυτά που σου λέω, θα σου γίνει ζωή κόλαση, μαρτύριο. Πιο καλά να πεις αυτά που σου λέω, θα φας 8-10 χρόνια για ηθική αυτουργία. Θα βάλουμε δικηγόρους της Χρυσής Αυγής. Ξέρουμε που δουλεύει η γυναίκα σου, που πάνε τα παιδιά σου σχολείο. Θα σε βρούμε και θα σε σκοτώσουμε. Εμείς τους προδότες σου σκοτώνουμε. Καλύτερα να πας φυλακή εσύ, παρά να καταστραφεί ο πυρήνας της Νίκαιας. Ο προφυλακισμένος πλέον Γιάννης Λαγός φέρεται από τη δικογραφία ότι εκείνες τις ώρες ήταν το πρόσωπο κλειδί που έδινε τις εντολές και απειλούσε σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να κλείσει τα στόματα. Θα τους πετάξετε και εσείς δύο ωραία άρθρα από κάτω με ψευδόνυμο αν είναι. Μπορείτε να το κάνετε και θα τους γράψετε ότι όποιος πειράξει δικό μας, όπου πειραχτεί δικός μας, θα γράψετε τέσσερις δικούς τους. Λοιπόν, ξεκινήστε το. Ναι, ναι. Εντάξει, κύριε Γιάννη, έγινε. Από εδώ και πέρα, αν πειραχτεί ένας από όλους αυτούς, θα έχετε τέσσερις νεκρούς. Νεκρούς θα έχετε εσείς, εντάξει. Φωτογραφίες χρυσαυγητών να εκπαιδεύονται οπλισμένοι έρχονται καθημερινά στο φως, ενώ δεκάδες όπλα, περίστροφα, πιστόλια, καραμπίνες, τσεκούρια, μαχαίρια και γκλοπ έχουν βρεθεί ως τώρα στην κατοχή μελών και στελεχών της Χρυσής Αυγής.